από κοντά τι είναι αυτό που προβληματίζει τόσο πολύ τον ΕΟΑΜΟΧΟΣ του και τον πρόεδρο του. Είναι φυσιολογικό ο κ. Καρούσος ως πρόεδρος αυτού του οργανισμού να έχει ανησυχίες, να θέλει να βελτιωθεί το σύστημα, αλλά η δική μου η γνώση, το τι γνωρίζω εγώ για το τι συμβαίνει, γιατί έχουμε επικοινωνήσει με τους ΕΟΑ, είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία, είναι ότι το σύστημα λειτουργεί, έχει βελτιωθεί σημαντικότατα και μάλιστα επικαλούμε και στοιχεία του Τμήματος Πολεοδομίας. Τον Οκτώβριο έχουμε πλησιάσει πάρα πολύ συνολικά σε όλη την Κύπρο των αριθμών αιτήσεων οι οποίες εξυπηρετούνταν πριν την 1η Ιουλίου. Επομένως, είμαστε σε μια πορεία πολύ σημαντικής βελτίωσης. Ναι, κύριε Δαμιανού, όμως ο στόχος δεν ήταν να κάνουμε τη μεταρρύθμιση για να έχουμε το ρυθμό χελώνας που είχαμε πριν τη μεταρρύθμιση, αλλά να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Και γιατί, κύριε Δαμιανού, το περιστατικό, αυτό το θέμα με τον υπόδαμο, το σχολιάζεται ως μεμονωμένο πρόβλημα του ανεπαρχιακής αυτοδιοίκησης αμοχώς του προλίγου και ο κύριος Τσουλόφτας είπε ότι ναι, και εμείς έχουμε καθυστερήσεις. Και το θέμα είναι πανκύπριο, δεν είναι μόνο του κύριου Καρούσου. Και γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, κύριε Δαμιανού? Είμαστε 2024, άλλες ευρωπαϊκές χώρες ξέρετε πολύ καλά τι κάνουν. Εμείς να βάλουμε ένα αρχείο στον υπόδαμο, περιμένει ένας λειτουργός από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Ξεκάθαρο είναι το θέμα, νομίζω. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι τόσο ξεκάθαρο, ούτε ξέρω αν έχετε τέτοια γνώση. Έτσι μας είπε ο κύριος Καρούσος, κύριε Δαμιανού, προφανώς σας είπε και εσάς. Εκτός αν μας λέει άλλα εμάς. Άκουσα τον κύριο Καρούσο και δεν έχω απομονώσει τον κύριο Καρούσο από τους άλλους προέδρους. Ούτε έχω πει ότι το σύστημα λειτουργεί άψογα και χωρίς κανένα πρόβλημα. Υπερβολή θεώρησα το σχόλιο σας ότι, και που μεταφέρατε από τον κύριο Καρούσο, ότι περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ να βάλει έναν αρχείο. Δεν πιστεύω ότι ισχύει, αλλά αυτό που έκανα με τον κύριο Καρούσο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η χθεσινή του ανακοίνωση δεν ήταν μία ανακοίνωση ότι το σύστημα έχει προβλήματα, ήταν ότι σταματά να χρησιμοποιεί το σύστημα και πάει πίσω σε... Ναι, γιατί κουράστηκε, λέει. Κουραστήκαμε, λέει, να περιμένουμε το σύστημα να προχωρήσει. Το σύστημα, έχω επαναλαμβάνω και να απαντήσω και στην ερώτηση σας και στο σχόλιο, που είναι πολύ σωστό, ότι δεν κάναμε το σύστημα για να είμαστε στους ίδιους ρυθμούς. Μην ξεχνούμε ότι, και σωστά το έχετε πει, όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος που κάναμε το σύστημα. Το σύστημα όμως προσφέρει πολύ περισσότερα από ό,τι πρόσφερε το προηγούμενο σύστημα. Έτσι, και επίσης βρισκόμαστε σε μια, όπως είπα, εξελιχτική πορεία αύξησης της απόδοσης των λειτουργών και της λειτουργίας του συστήματος. Κάθε μήνα, τουλάχιστον τα στατιστικά που έχω εγώ μπροστά μου, δείχνουν ότι διπλασιάζεται σχεδόν ο αριθμός των αιτήσεων που διεκπεραιώνονται. Επομένως, είμαστε σε καλή πορεία. Τώρα, εξεγίνησε με προβλήματα ο υπόδαμος, δεν το κρύψαμε ποτέ. Το έχουμε παραδεχτεί και τα έχουμε αντιμετωπίσει. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε εκείνη τη φάση, λέω εγώ, και αυτό γνωρίζω. Θα το δούμε και από κοντά σήμερα, παρόλο που οι λειτουργοί μου, στους οποίους βασίζομαι, αυτήν την εικόνα μου δίνουν. Είμαστε σε εκείνη τη φάση, λοιπόν, που έχουμε μπει σε βελτιωτικές ενέργειες για το σύστημα. Μάλιστα. Αυτές οι βελτιωτικές ενέργειες τις ακούσαμε όμως και το καλοκαίρι. Είναι ίδιες ή θα επιταχυνθούν, κύριε Υφυπουργέ? Δεν είμαι σίγουρος που τις ακούσατε. Μα τι εννοείτε? Δεν συζητούσαμε το καλοκαίρι και με το ΤΕΚ ότι υπάρχουν κάποια θέματα στο υπόδαμο και τα βλέπουμε και θα τα διορθώσουμε? Δεν τα λέγαμε αυτά, κύριε Υφυπουργέ? Και συνεχίζουμε να τα διορθώνουμε. Με τους ίδιους ρυθμούς ή θα τους επιταχύνετε? Έχουν επιταχυθεί ήδη, οπότε θεωρώ ότι είναι άδικη η αναφορά. Έχουν επιταχυθεί ήδη οι ρυθμοί και είμαστε σε πλήρη συνεννόηση με τους ΕΟΑ. Εγώ ήμουν στο ΕΟΑ Λευκοσίας πριν 10 μέρες. Έτσι, παραπέμπω και σε αναφορές του Προέδρου του ΕΟΑ Λευκοσίας. Ήμουν και τον Ιούλιο στο ΕΟΑ Λευκοσίας και έχω δει την πρόοδο από τη μια περίοδο στην άλλη. Υπάρχει έτοιμα, διότι έχουμε βάλει ένα πλαίσιο λειτουργίας μέσα από το οποίο θα καθορίζονται τα προβλήματα, θα προχωρούμε σε βελτιώσεις, διότι αυτά τα πράγματα δεν υλοποιάζω οτιδήποτε μπορεί να προβληματίζει. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Κατανοητό. Λοιπόν. Πρέπει να είναι μια σύμφωνη γνώμη όλων των ΕΟΑ, να είναι καθορισμένο το θέμα, να το προωθήσουμε στην εταιρεία για να υλοποιηθεί συντομότερο. Έχουν ζητήσει λοιπόν, και πολύ σωστά το έχουν ζητήσει, αυτή η διαδικασία, αυτό το πλαίσιο να επιταχυθεί. Και έχουν και χρονικά πλαίσια σε αυτό.
αυτό θα πράξουμε. Μάλιστα. Έχετε δίκιο ότι πρέπει να επιταχύνουμε. Λοιπόν, κρατάμε αυτή τη δέσμευση, κύριε Υφυπουργέ, και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη Διευθύντρια της Εργαστικής